Μετά τον θάνατο του George Floyd στα χέρια της αστυνομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πορείες και αντιδράσεις για τη ρατσιστική βία από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, χιλιάδες διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν τον Ιούνιο στο κάλεσμα της αποκαλούμενης επιτροπής Αντάματρα Ωρέ. Είναι μια ομάδα που σχηματίστηκε και ονομάστηκε έτσι από τον 24χρονο Μαύρο που πέθανε πριν από 4 χρόνια στα χέρια της αστυνομίας. Η αδελφή του Ασά είναι η ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος. Εδώ και 4 χρόνια αγωνίζεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του αδελφού της. Κατηγορεί τους αστυνομικούς για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο αδελφός μου είχε πάνω του 3 αστυνομικούς για 9 λεπτά. Αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να επανεξεταστούν τα γεγονότα ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Σήμερα καταγγέλουμε την ατιμωρησία των αστυνομικών, καταγγέλουμε τη ρατσιστική βία, καταγγέλουμε την κοινωνική βία. Σε αυτή την έκκληση ανταποκρίθηκαν χιλιάδες πολίτες στις 18 Ιουλίου, μέρα μνήμης που οργανώθηκε από την κολεκτίβα Αλήθεια για τον Ανταμά. Δίπλα τους είναι και πολλές άλλες οικογένειες που έχουν θύματα αστυνομικής βίας. Το σύστημα και το κράτος θέλουν όσους έχουμε προσφυγική καταγωγή να μας βάλουν στο περιθώριο. Είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κάθε φορά που κάποιος νέος δολοφονείται από τη γαλλική αστυνομία, τον παρουσιάζουν ως εγκληματία. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχει κανένα δικαίωμα η αστυνομία να σκοτώνει κόσμο. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί. Για την Ασάτρα Ωρέ και τους υποστηρικτές της, υπόθεση Ανταμά αποκαλύπτει την παθογένεια της γαλλικής αστυνομίας. Ο αδελφός μου είναι νεκρός εξαιτίας της ρατσιστικής και βίαιης συμπεριφοράς των αστυνομικών δυνάμεων. Είναι κάτι συστημικό. Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Ανταμά. Είναι για όλους τους Ανταμάτρα Ωρέ. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φέρει τη ζωή κάποιου άλλου. Και οι Γάλλοι αστυνομικοί όμως διαδήλωσαν ενάντια σε αυτές τις κατηγορίες τον Ιούνιο που μας πέρασε. Υποστηρίζουν ότι μόνο μια μικρή μειονότητα στο σώμα ασκεί ρατσιστική βία. Η διοίκηση της γαλλικής αστυνομίας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις μας για το ζήτημα. Ο Νταβίντ Ντεμπάρ είναι ο επικεφαλής της Ένωσης Γάλλων Αστυνομικών Επιθεωρητών. Παραδέχεται ότι έχουν γίνει σφάλματα, αλλά απορρίπτει τις κατηγορίες για εκτεταμένο ρατσισμό και ατιμωρησία της αστυνομίας. Πιστεύει ότι ο θεσμός έχει χάσει τον προσανατολισμό του και απαιτούνται μεταρρυθμίσεις. Στο βιβλίο σας, Μίσο στα Μάτια, έχετε περιγράψει την αρχή παρακμή των εργασιακών συνθήκων στην αστυνομία. Και έχετε πει ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν δείχνοντας τον ανθρωπισμό τους. Τι εννοείτε? Σήμερα συντριβόμαστε κάτω από το τεράστιο βάρος της γραφειοκρατίας. Έχουμε τρομερά αργές διοικητικές και νομικές διαδικασίες. Δεν έχει μείνει χώρος για τον άνθρωπο για να έχουν οι αστυνομικοί την καλή πρόθεση που απαιτεί η σχέση τους με τους πολίτες. Και αυτή η απανθρωποίηση επηρεάζει τη σχέση μας με τους πολίτες. Απασχολούμαστε παραπάνω από το κανονικό με δραστηριότητες που φαίνονται αυταρχικές. Ο κόσμος δεν βλέπει πλέον την άλλη πλευρά της αστυνομίας που είναι η πρόληψη, η παρουσία, η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Και αυτά είναι δομικά ζητήματα που συνδέονται με την οργάνωση της Εθνικής Αστυνομίας. Πολλές μελέτες και αναφορές οργανώσεων καταγράφουν τις καταχρηστικές μεθόδους των αστυνομικών, την υπέρβαση των ορίων και τη συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι η γαλλική δημοκρατία στον αστυνομικό έλεγχο, σιωπούμε και υπακούμε. Η Human Rights Watch κυκλοφόρησε πρόσφατα μια έρευνα που καταδικάζει τη στάση της αστυνομίας όσον αφορά τους ελέγχους στοιχείων ταυτότητας, ειδικά στους ανηλίκους. Έχω υποστεί έλεγχο 2 φορές. Την πρώτη φορά ήμουν 9-10 ετών. Δεν μου φάνηκε φυσιολογικό να κάνει η αστυνομία σωματικό έλεγχο σε 10χρονα. Ο Σλιμ Μπεν Ασούρ είναι δικηγόρος. Κατάφερε το 2016 να καταδικαστεί η αστυνομία στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας όσον αφορά τους αστυνομικούς ελέγχους που βασίζονται στη φυσική εμφάνιση των πολιτών και σε ρατσιστικά κριτήρια. Υποστηρίζει ότι αυτοί οι έλεγχοι της αστυνομίας έχουν σοβαρές συνέπειες στους νέους. Έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη σχέση αυτών των ανηλίκων ή των νέων με τους θεσμούς. Για αυτούς η γαλλική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Τους προκαλεί ασφυξία, γιατί φοβούνται διαρκώς ότι θα τους κάνουν έλεγχο και αυτό συμβαίνει. Είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Η συμφιλίωση των νέων με τους θεσμούς και την πολιτεία είναι ο στόχος της Ένωσης Raid Avantir, που ιδρύθηκε από πρώην ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας. Σε καλοκαιρινά μαθήματα ή ημερίδες που οργανώνονται σε όλη τη χώρα, αστυνομικοί προσφέρονται εθελοντικά για να εξηγήσουν το επάγγελμά τους σε παιδιά και εφήβους από τις αποκαλούμενες ευαίσθητες γειτονιές.
Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο ζήτημα. Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον κοινωνικό δεσμό ανάμεσα στους νέους και τους θεσμούς και πιο συγκεκριμένα με την Εθνική Αστυνομία. Το πρώτο πράγμα που περνά από το μυαλό κάποιων αστυνομικών είναι να σε χτυπήσουν. Δεν ξέρω, δουλεύω μαζί τους εδώ και 9 χρόνια και δεν το είδα. Υπάρχουν κάποιοι νέοι που δεν βλέπουν τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά. Είναι λυπηρό. Δεν υπάρχουν ρατσιστές στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί έχουν δίκιο. Δίκιο όμως έχουν και οι κακοποίοι, γιατί είναι παράνομο η αστυνομία να χτυπά τους νέους. Οι κακοποίοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ένα διαρκές παρεδώσε. Μέσα για αυτήν, τους δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουν με τους αστυνομικούς χωρίς εχθρότητα, εκτός δουλειάς, και έτσι μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Ο διάλογος δεν είναι πάντα κάτι εύκολο. Ακολουθούμε μια λευκή πορεία στην πόλη Mount Lazoli, στα περίχωρα του Παρισιού. Είναι φόρος τιμής σε έναν 34χρονο πατέρα που βρέθηκε νεκρός στο Σικουάνα πριν λίγες μέρες. Η τοπική αστυνομία ενημέρωσε τηλεφωνικά τη γυναίκα του, λέγοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Δεν το πίστεψε ποτέ. Δεν της δόθηκε καμιά λογική εξήγηση και δεν της επέτρεψαν να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Υπέβαλε καταγγελία για να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Πώς γίνεται να αυτοκτονήσεις όταν έχεις βγει για μια βόλτα? Επέστρεφε σπίτι φέρνοντας πίτσα στα παιδιά. Μου χρωστάνε μια εξήγηση. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω από το θάνατο του Λαμπά εν Διαγέ. Οι αφιβολίες πυκνώνουν. Η εμπιστοσύνη στην αστυνομία και τους θεσμούς έχει μειωθεί επικίνδυνα και ολόκληρες κοινότητες αισθάνονται παντελώς ξεχασμένες από την πολιτεία. Στη Γαλλία έχουμε ένα δικαστικό σύστημα δύο ταχυτήτων. Υπάρχει η δικαιοσύνη για τους πλούσιους και μια άλλου τύπου δικαιοσύνη για τους φτωχούς. Υπεύθυνη μιας οργάνωσης θυμάτων που είδε τον αδελφό της να πυροβολείται πισόπλατα από αστυνομικούς που καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια με αναστολή, ήρθε να υποστηρίξει την οικογένεια του Εντιάγε. Η οικογένεια δεν υποστηρίζει ότι αυτό που έγινε είναι σόνη και καλά ευθύνη της αστυνομίας. Δεν το γνωρίζει, αλλά θέλει να είναι σίγουρη. Υπάρχουν αμφιβολίες. Γιατί πολλοί νέοι σκοτώνονται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και ανακολουθίες. Είναι λογικό η οικογένεια να κάνει πορεία και να απαιτεί την αλήθεια και την απόδοση δικαιοσύνης. Θέλω να ξέρω γιατί πέθανε ο άνδρας μου τόσο απλά, για να μπορέσω να πενθήσω με τα παιδιά μου. Μίλησαμε με τον επιθεωρητή της αστυνομίας της πόλης. Επειδή η έρευνα συνεχίζεται, δεν μπορούσε να μας δώσει λεπτομέρειες, αλλά υποστηρίζει ότι οι αποδείξεις συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Η υπόθεση είναι τώρα στα χέρια των εισαγγελικών αρχών.